Έχουμε χρόνο να πάμε σε μία σύνδεση κάπως ξεχωριστή. Έχουμε φωτογραφία από εκεί, από τους Αγίους Αποστόλους. Για να μπούμε στο κλίμα, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, τι βλέπουμε. Βλέπουμε τρεις πανέμορφους κύκνους. Πριν από κάποιους μήνες, ο κύριος Μιχάλης Σχοινάς, με την ιδιότητα του Προέδρου, βέβαια θα τοποθετηθεί σε λίγα δευτερόλεπτα, της τοπικής κοινότητας Μουρνιών Χανίων, είχε απαθανατήσει έτσι με τον φωτογραφικό του φακό, με την κάμερά του, έναν κύκνο. Από εκείνο το διάστημα μέχρι και σήμερα, οι κύκνοι έχουν γίνει τρεις. Οπότε έχουμε μία τρυφερή ιστορία τριών κύκνων στους Αγίους Αποστόλους, εκεί δυτικά της παραλίας, την οποία θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ο κύριος Σχοινάς και κατ' επέκταση να αλλιεύσουμε κι εμείς την είδηση, να το ψάξουμε περισσότερο και να συνδεθούμε μαζί του. Την καλησπέρα μας, Πρόεδρε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα από τα Χανιά, καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πότε ξεκίνησε αυτή η αναστροφή με τους κύκνους εκεί? Πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ναι, σωστά. Πέρυσι περίπου τέτοια εποχή, λίγο πιο μετά, παρουσιάστηκαν δύο κύκνοι αρχικά, έγιναν τρεις στη συνέχεια. Στο σημείο αυτό που είπατε, είναι, βέβαια εκεί είναι διάφορα κολπάκια και η περιοχή λέγεται Άγια Αποστολή, είναι ένα πανέμορφο άλσος εκεί και οι παραλίες του. Το γνωρίζουμε, βέβαια. Οι κύκνοι αυτοί ήταν πολύ φιλικοί, πάρα πολύ φιλικοί. Μπορούσε ο καθένας να τους πλησιάσει, εάν τους έδινε στροφή, σε πλησίαζαν πολύ φιλικά. Εάν ήταν μέσα στη θάλασσα, εάν σταματούσε κάποιος, έβγαιναν προς τον άνθρωπο, γιατί μάλλον έχουν εξοικειωθεί με αυτό. Κύκνη, όταν άρχισε η τουριστική περίοδος, ναι, και ήρθε πολλοί κόσμος, γιατί είναι πολλοί στις παραλίες, έφυγαν, εξαφανίστηκαν. Αναμενόμενο βέβαια, σε ένα σημείο. Πριν τρεις μήνες περίπου παρουσιάστηκε ένας κύκνος. Ένας. Και σήμερα πρώτη φορά παρουσιάστηκαν και οι άλλοι δύο και το θεώρησα έτσι αξιοσημείωτο και γι' αυτό το πρόβαλα εκεί στο Facebook. Τα μηνύματα τα οποία έχετε λάβει τις τελευταίες ώρες, για πείτε μας. Κοίτα, έχει γίνει πλέον γνωστό στα Χανιά ότι εκεί συχνάζουν κύκνοι. Πάει κόσμος, τους πηγαίνει φαγητό, φωτογραφίζεται μαζί τους, κολυμπάει μαζί τους. Εγώ έχω βίντεο που κολυμπάμε μαζί στο Αυτό έπρεπε να μας στείλετε τώρα. Αυτό έπρεπε να μας στείλετε το βίντεο. Δεν το έχουμε. Σε άλλο χρόνο ενδεχομένως. Εντάξει. Είναι ένα γεγονό. Μια τραξιόν έχει γίνει πια της παραλίας. Γιατί προκύπτουν πολλά μηνύματα. Καιρικές φέτο, ιδιαίτερα καλές. Ξέρετε κάτι, κύριε Σχοινά, προκύπτουν πολλά μηνύματα, καθώς στη Δυτική Κρήτη, κακά τα ψέματα, καταγράφονται πολλά περιστατικά κακοποίηση ζώων. Οπότε η δική σας ιστορία με τους κύκνους και με το γεγονός ότι μοιράζεστε αυτή την τρυφερή ιστορία και την τρυφερή καθημερινότητα με αυτά τα πτηνά εκεί στην περιοχή σας, κρύβει και πολλά μηνύματα. Να το δούμε κάπως διαφορετικά, να ευαισθητοποιηθούμε κάπως περισσότερο. Αυτή η τρυφερή συνύπαρξη των κύκνων με τον άνθρωπο μας οδηγεί κάπου. Σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ βέβαια η ιδιότητά μου είναι στην κοινότητα Μουρνιών, ενώ εκεί είναι η κοινότητα Δαράτσου, είναι άλλη περιοχή. Εγώ είμαι εκεί σαν φίλος της που μου αρέσει η άθληση και το κολύμπι, γι' αυτό βρίσκομαι και δεν βρίσκομαι την ιδιότητα του Προέδρου της κοινότητας Μουρνιών. Καλά, είναι εννοείται αυτό, αλλά δίπλα-δίπλα είστε εκεί, εντάξει, είστε αδελφικές κοινότητες. Θέλω να πω ότι εκεί υπάρχουν και πάρα πολλά, βεβαίως, υπάρχουν πάρα πολλά αδέσποτα, σκυλιά, γατιά, τα οποία οι λουόμενοι, οι αυτοί που συχνάζουν όλο τον χρόνο εκεί, τα προσέχουν. Βέβαια. Θα υπάρχουν πάντα, πιστεύω εγώ, κάποιοι οποίοι έχουν μουβόρα έστικτα και συμπεριφορές απάνθρωπες. Έχουν ψυχολογικά προβλήματα και ψυχιατρικά και θέματα. Είναι κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο αυτά τα ένστικτα. Είναι αυτά τα προβλήματα που χρήζουν ψυχιατρικής περίθαλψης. Και βέβαια, εγώ αναφέρθηκα τώρα στη Δυτική Κρήτη, επί τα τελευταία περιστατικά, κυρίως εκεί, αλλά ανατολικά να δείτε τι συμβαίνει. Μην στιγματίσουμε μία περιοχή, σε καμία περίπτωση. Εννοείται ότι δεν κάνετε αυτό. Μα εμείς ντρεπόμαστε όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Και δυστυχώς δεν μπορεί να το αποφύγει. Δηλαδή, με το μυαλό του ανθρώπου δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Ακριβώς. Λοιπόν. Μορισμένων ανθρώπων, δηλαδή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, κύριε Σκινάλη.